Ιερώνυμο το Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, του Ιερού Κλήρου του Λαού και των Μοναστικών Αδεχοτήτων της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, των Συνεμής Λειτουργούν των Πρεσβυτέρων και Διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών Αδεχότητος, του Ευσεούς Πανέθνους πάσης Αρχής και Εξουσίας εν το κράτη ημών και του Φιλοχρήστου Στρατού, των ενωρητών επικρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναού, των κοπιόντων, των ψαλόντων και των εργαζομένων εν αυτό, των εναστενίες κατακειμένων αδελφών ημών, των ενθλίψες ηκεδινές περιστάσεις συνόντων και απεμνημένων των παινίτων, των ενθαλάσσι και αρικανός πλεόντων, των προσενεγκάντων και δίκους προσύνεγκων τα τίμια δώρα ταύτα, των εορταζόντων και εορταζουσών την Αγία Γιορτή και πανήγυρη τάφη, Ανδρέου Αρχιερέως αδελφού και συλλητηριού ημών, Ανδρέου Ανδρέου, Ανδριανής και Ανδριανής, των ιατρών του νοσηλευτικού προσωπικού, των νοσοκομείων της πατρίδος ημών και πάντων των ασθενούντων υπό της τυπικής ασθενείας του κορονοϊού, ταχείας επανόδου αναρρώσεως αυτών εις τα ίδια. Πάντων ημών των προσελθόντων και νευραβία και κατανοίξη συμμετεχόντων εις την τέλεση της Θείας και ανεμάτων εις τα Αγωγίας Ταύτης και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και όλων τα ονόματα εκμνημονεύσαμεν και αλλά προθέσει ζώων των αδελφών και ο νεκαστός κατά διάνοια νημονεύει. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις αρχιεροσύνη σου μνηστή Κυρίας ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε αγαπητοί αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβολοι και αγαπητοί μου χριστιανοί,
να ερωτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Ανδρέου Πρωτοκλήτου, του Αποστόλου, Πολιού του Δήμου, σε αυτό το περικαλέσει το ιστορικό ναό του Αγίου Ανδρέου Σκάλας Οροπού και της έδρας του ομονίμου Δήμου. Πριν όμως δούμε πολύ σύντομα μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα που έχουμε της Θείας Λειτουργίας, γιατί δεν μπορούμε να πούμε πολλά, μερικά στοιχεία, όχι μόνο για τη ζωή αλλά και για το έργο του Αγίου Ανδρέου, θα ήθελα πρώτα να δούμε από τη διήγηση που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και το ιστορικό περίγραμμα της εποχής της κλήσεως. Έχει πολύ σημασία αυτό για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά τη βάπτιση, είναι αυτό το γεγονός. Αφού έγινε λοιπόν η βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη, αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι ο Ιωάννης βλέπει τον Χριστό να περπατάει στη Γαλιλαία και όπως γνωρίζετε είχε ένα κύκλο μαθητών ο Τίμιος Πρόδρομος, ο Ιωάννης. Διότι η έλευση του Μεσσία, η αναμονή του Μεσσία Χριστού, η τροτού του Ιουδαϊκού έθνους, ήταν μια προσδοκία όλου του Ισραηλιτικού λαού. Και αυτό φαινόταν μέσα από τα κείμενα της Πεντατεύχου και από όλες τις προφητείες. Την εποχή όμως εκείνη, γι' αυτό λέω πρέπει να δούμε το ιστορικό περίγραμμα, το Ισραήλ, ο Ιουδαϊκός λαός, ήταν υπορωμαϊκή κατάκτηση. Άρα λοιπόν και επικρατούσαν και πολλές ραβινικές ερμηνείες ή μάλλον καλύτερα παρερμηνείες του νόμου. Υπήρχαν πολλές παρερμηνείες, γι' αυτό ο Χριστός ήταν πολύ επιθετικός στους Φαρισαίους και τους άλλους νομοδιδασκάλους του Ισραήλ, οι οποίοι με τις διδασκαλίες τους και με τις ερμηνείες παρερμήνευαν τον νόμο και τον Μωυσή. Άρα λοιπόν αυτοί δεν περίμεναν Μεσσία όπως τον έλεγε ο Πρόδρομος, δηλαδή πνευματικό ηγέτη για να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία. Αυτοί περίμεναν αρχηγό επαναστατικού κινήματος. Σου λέει είμαστε υπόδωροι στους Ρωμαίους. Τι πνευματικά και κολοκύθια μας λέτε. Εμείς θέλουμε αρχηγό δυνατό να κάνει θαύματα, να ανασταίνει στρατιώτες, να δίνει ψωμιά, να θεραπεύει πληγές, αυτό που ήταν στο Χριστό, και να μπορούμε να αποκτήσουμε την ελευθερία μας. Αυτή ήταν όμως παρερμηνία. Οι μαθητές λοιπόν του Προδρόμου, που ήταν ο πρώτος κύκλος των 12 Αποστόλων, δεν είναι το Χριστό ξαφνικά, γιατί τώρα διαλέγουμε 12 Αποστόλους και κάνω το κύκλωμα από το πουθενά κανένα σας. Όλοι αυτοί ήταν προετοιμασμένοι πνευματικά και ψυχικά από τον Πρόδρομο. Κάνατε σύνδεση, γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, όταν τον είδε να περπατάει μόνο του, λέει στους δύο από αυτούς, που ήταν δικοί του, ο Πρόδρομος λέω εννοώ. Ο ένας ήταν ο Ανδρέας, είδε ο αγνός του Θεού. Τι κάνει, τους δίνει πρώτη μανιά, τους δίνει δηλαδή πλέον καθαρά στο Μεσσία Χριστό. Σαν να τους λέει, εγώ τελείωσα με αυτόν από εδώ και πέρα. Επειδή λοιπόν είναι ο πρωτόκριτος από αυτό το γεγονός, ο πρώτος που ευκλήθη και αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι βλέπει τον Χριστό και αυτό του λέει ο Πρόδρομος από να το δει, του λέει ραβικουμενής, του λέει ένα να δεις που μένα. Και έκασε μαζί του λέει όλη την ημέρα. Επιστρέφοντας ο Ανδρέας, το λέει στον αδελφό του. Ποιος είναι ο αδελφός του Ανδρέα, ο Πέτρος, ο κορυφαίος. Ευρήκαμε λέει το Μεσσία. Αυτό που περιμένουμε αδελφέ μου, το Μεσσία. Αυτό είναι αρχηγό, το επαναστατικό, για να μας λυτρώσει από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Το πνευματικό μας ηγέτη που θα λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία και τη φθορά. Βλέπετε ότι ο Ανδρέας και ο Πέτρος ήταν απλοί άνθρωποι, αλλοί ψαράδες. Δεν ήταν επιφανή πρόσωπα της Ισραηλιτικής κοινωνίας, ούτε γιατροί, ούτε δικηγόροι, ούτε μηχανικοί, ούτε νομοδιδάσκαλοι, απλοί άνθρωποι του λαού, ψαράδες. Αλλά είχε όμως μια ευαισθησία πνευματική ο Ανδρέας. Και φαίνεται αυτό στο Ευαγγέλιο από τη λέξη που είπε στον αδερφό του τον Πέτρο. Ευρήκαμε. Άρα κάποιος για να βρει, ψάχνει. Γιατί αν δεν ψάχνει, δεν βρίσκει τίποτα.
έψαχνε λοιπόν, είχε πνευματικές αναζητήσεις ο Ανδρέας και μας θυμίζει αυτό το περίφημο «Ευρήκαμε ποιου» του Αρχιμίδη στις Σιρακούσες, ο οποίος αν δεν απατά, δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί δεν μου είναι τόσο καλός στη φυσική, στη μηχανική βρήκε την αρχή της άγνωσης, νομίζω. Έτσι λοιπόν, όπως εκείνος τρελάθηκε να τον βρήκε και είπε «Έβρικα, έβρικα» και έβρικε σαν τρελός, και ο Ανδρέας πριν από αυτόν είπε «Έβρικαμε» γεμάτος αγάπη για την προσδοκία. Πρώτε διάδα, Πέτρος, Ανδρέας και Πέτρος. Βρίσκει, καθώς περπατούσε λέει ξανά ο Χριστός, βρίσκει το Φίλιππο στον δρόμο εκεί, του λέει «Έλα κοντά μου, έτσι το πουθενά, καλημέρα, έλα μαζί μου». Και αυτός μέσα αισθανόμενος μια πνευματική αίτηση τον ακολουθεί. Ο Φίλιππος βρίσκει ένα φίλο του, τον Αθαναήλ, και του λέει «Έλα αδελφέ μου», τρίτος, τέταρτος, είναι η πρώτη τετράδα αυτή. Ο Αθαναήλ του λέει ο Φίλιππος «Ευρήκαμε». Όταν έγραψε μας είσαι τον νόμο και η προφήτη «Ευρήκαμε την Ιησού τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Ποιον, το λέει ο Αθαναήλ, τον Ιησού τον από Ναζαρέτ. Εκ Ναζαρέτ δύναται η διαγραφή, τι μου λες αδελφέ μου, είναι δυνατόν να παίρνει κάτι καλό η Ναζαρέτ, δεν είχε καλό όνομα. Όπως είπε ένα παιδί της πόλης, λέει «Αυτός ο παιδικός πόπας». Δύναται τη λέει η Ναζαρέτ αγαθόν είναι, κι όμως του λέει ο Φίλιππος «Έρχου» και είδε, έλα να δεις, να το διαπιστώσεις μόνος του. Πηγαίνει λοιπόν ο Ναθαναήλ και του λέει ο Χριστός «Βρε τι αγαθός που είσαι, τι καλός Ισραηλίτης». Και του λέει «Πού με ξέρεις». Ο Ναθαναήλ ο Χριστός με ξέρεις. Ο Φίλιππος δεν πέρας εδώ. Προτού λοιπόν σε φωνάξει ο Φίλιππος του λέει «Εγώ κάτω από τη σηκιά που καθόσουνα που ήρθε ο Φίλιππος για να στο πει, σε είδα και προέμεινα». Αυτός είναι ένας μικρός διάλογος της πρώτης τετράδος κλήσεως των μαθητών και αποστόλων με πρώτον κορυφή τον Ανδρέα. Φυσικά μετά την ανάληψη, γνωρίζετε όλοι, δεν θα σας πω τα ιστορικά γιατί θα πατήσετε στο διαδίκτυο Ανδρέας Απόστολος, θα κατεβούν ατελείωτα κείμενα που μπορείτε να διαβάσετε. Γύρισε όλο τον κόσμο, την Μικρά Ασία, την Κιλικία, τον Πόντο, έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, Βυζάντιο ήταν τότε, εγκαθιστά τον πρώτο επίσκοπο το Στάκη, γι' αυτό είναι και ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως πρωτόχρονος, γι' αυτό είναι και πρώτο στην τάξη των εκκλησιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Ανδρέα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί είναι Ανδρέα του Πρωτοβλήτου και έφτασε μέχρι το Επιστρόπο Θαλό, το Δούναβι, ξαναγυρίζει Τράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και σταυρώνεται ανάποδα στην Πάτρα, όπου είναι ο Έφορος και Προστάτης και σήμερα γίνεται μεγάλη πανηγύριση και βρίσκεται η τιμή κάρα του. Φανταστείτε τώρα, σήμερα, με τα μέσα που έχουμε τα υπερσύγχρονα να κάνουμε όλη αυτή την πορεία. Σε τρία λεπτά σας είπα τόπους. Τι είπα, Πόντο, Εύξενο Πόντο, Κωνσταντινούπολη, Ίστρος, Δούναβης, πάνω. Λέω λέξεις τώρα και περνάμε τώρα αποστάσεις για να πάμε εμείς σήμερα με τα αεροπλάνα, θέλουμε ώρες και με τα καράβια και με τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε την εποχή εκείνη με τα ζώα και πεζοπορώντας τι κόπους κατέβαλε ο Απόστολος Ανδρέας. Πριν τελειώσω όμως, θα ήθελα να μην φύγουμε από αυτή τη σύναξη αν δεν δούμε και κάτι διδακτικό. Γιατί είδαμε τα ιστορικά, τα γνωρίζετε πολύ περισσότεροι και λέμε αν τι μεγάλος τι Απόστολος σταυρώθηκε το Χριστό μας. Πρέπει όμως να δούμε και μερικά πράγματα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα. Ποια είναι αυτά? Είναι τρεις λέξεις κλειδιά, αγαπητοί μου αδερφοί. Είναι οι λέξεις κλίση, μαθητεία και αποστολή. Κλίση με ήττα, γιατί υπάρχει και η κλίση με γιώτα. Κάποιος έχει μια κλίση, μια έφεση σε κάτι. Εδώ μιλάμε για κλίσεις. Τον καλεί κάποιος. Κλίση, μαθητεία, αποστολή. Παίρνω από ένα λόγο που έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που αναφέρεται στους Αγίους Αποστόλους,
για να δούμε την αποστολικότητα και τα χαρακτηριστικά της, διότι έχουν μεγάλη εφαρμογή και σε εμάς τους απλούς ανθρώπους στη ζωή μας. Η λέξη κλείσιμα, θητεία και αποστολή. Βλέπετε λοιπόν ότι ο καθένας για να αναλάβει κάποιο έργο καλείται. Δεν είναι κανένας αυτόκλητος. Ή αν είναι αυτόκλητος, είναι και απορριπταίος. Δεν το λέω εγώ. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, το έδειξε και ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας εκλήθη από τον Κύριο να αναλάβει το αποστολικό αξίωμα. Μετά τι έκανε, μαθήτευσε και μετά πήγε και απεστάλλη. Έφεξε μαζί του 3 χρόνια. Δεν τον είδε και αμέσως πήγε να διδάξει. Αυτός λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, που αποστέλλεται από τον Χριστό, πρέπει προηγουμένως να μαθητεύσει. Και για να μαθητεύσει πρέπει να κληθεί. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει και να δεχθεί. Γιατί πολλοί είναι και κληθεί, πολλοί και όμως και επεκτεί. Πολλοί εκκλήθησαν από τον Χριστό, λίγοι ανταποκριθήκαν όμως. Και σήμερα πολλοί καλούνται, πολλοί βαπτίζονται, γίνονται χριστιανοί, αλλά λίγοι παραμένουν όπως πρέπει στην Εκκλησία. Αυτό σας υποδέχει και σε εμάς αντίκρισμα αυτό τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν πρέπει να δεχτεί και την κρίση. Αυτό βλέπουμε λοιπόν στη ζωή των Αποστόλων. Τους καλεί ο Κύριος σε μια ζωή θυσίας, γιατί δεν περάσανε καλά μαζί του. Εκείνοι τον ακολουθούν, μαθητεύουν κοντά του με υπακοή και όταν λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα σε Πεντηκοστή, τότε γίνονται Απόστολοι και κηρύττουν σε όλο τον κόσμο. Δεν κάνουν ιδεαλιστικά κηρύγματα, δεν αναλύουν ανθρώπινα προβλήματα, δεν δίνουν λύσεις που θα αρέσουν στα κοινωνικά συστήματα, αλλά αναφέρουν προσωπικές εμπειρίες της εν Χριστώ ζωής. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της αποστολικότητας. Τους είπαν αυτά που είδαν, το Χριστό, αυτά που άκουσαν και αυτά που τα χέρια τους άγγιξαν, γιατί ήταν αυτόπτε και αυτοίποι. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά της αποστολικότητας, αφού ο άνθρωπος κληθεί στην εν Χριστώ ζωή. Πώς γίνεται αυτό? Με το βάπτισμα, βαπτίζεται, μπαίνει στην Εκκλησία, έπειτα μαθητεύει επί πολλά χρόνια στη διδακή του Χριστού, κάτω από πατρική πνευματική παρακολούθηση. Αποβάλλει το ίδιο θέλημα, καθαρίζει τον εαυτό του από τα πάθη, πληρούνται από τη ζωογόνο παρουσία του Αγίου Πνεύματος και όταν ο άνθρωπος ειρηνεύσει εσωτερικά, δέχεται την κλίση, γίνεται ειρηνικός, όταν βιώσει το έλεος του Θεού γίνεται ελεήμων και όταν δεν τηρείται αυτή η γραμμή, η Εκκλησία υποφέρει από αυτόκλητους Αποστόλους και Σωτήρες που ούτε δέχτηκαν την κλίση, ούτε παρέμειναν στη μαθητεία, αλλά από μόνοι τους αγωνίστηκαν για να σώσουν τον κόσμο. Εδώ είναι το λάθος. Από αυτό ταλαιπωρείται η Εκκλησία, από αυτόκλητους οι οποίοι είναι άνθρωποι ακάθαρτοι, εσωτερικά δεν έχουν καθαριστεί. Όταν δεν είσαι έτοιμος ο ίδιος, δεν μπορεί να μιλήσεις στον άλλον όταν δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου εσύ, όσες σπουδές και να έχεις και τις νάσα να είσαι και με τα πτυχιακά να έχεις και τα εκτονικά. Εάν δεν είσαι άνθρωπος, μπορεί να είσαι με πολλές γνώσεις. Πρέπει να είσαι ειρηνευμένος εσωτερικά, διότι κοσμική γνώση δεν έχουν πάρει σήμερα. Σήμερα είναι σπάνιο φαινόμενο κάποιος να μην έχει γνώση, να μην έχει γλώσσες και κυρίως από τα νέα παιδιά. Αλλά αυτά δεν φτιάχνουν τις κοινωνίες, δεν φτιάχνουν τους ανθρώπους. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που βλέπετε να εσωτερικεύσει ο καθένας, να ειρηνεύσει. Έτσι λοιπόν, ακάθαρτοι άνθρωποι, εμπαθείς, εγωιστές, υπερήφανοι, μόνο προβλήματα επεσόρευσαν στις κοινωνίες, θα ζούμε, θα τα ζούμε και θα τα ζούμε πάντοτε όταν δεν ακολουθείτε αυτή η διαδικασία. Κλίση, διδαχή και αποστολή. Ο καθένας, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι αμέσως, δεν γίνεις ούτε γιατρός, ούτε δικηγόρος, ούτε μηχανικός,
ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, ούτε οτιδήποτε άλλο, και στο δικό μας χώρο της Εκκλησίας χειροτονείται ένας νέος κληρικός και να εξομολογηθεί και το πνευματικό δεν είναι κάτι και εκείνο να κάνει. Ακόμα δεν μπήκες. Μόλις πήρες την κτήση, πάρε λίγο τη δαχή, ειρήνευσε πρώτα για να μπορέσεις να ειρηνεύσεις. Και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αν λοιπόν δεν ακολουθείτε και στην προσωπική σας ζωή αυτή η πορεία, δεν πάει καλά τα πράγματα. Στην δουλειά σας, ο καθένας ό,τι κάνει. Πρέπει να υπάρχει αυτή η πορεία. Έτσι λοιπόν, τελειώνω με αυτά που τελειώνει ο Χρυσόστομος και λέει στους πιστούς της εποχής του. Αδελφοί μου, πρώτα υπακοή και έπειτα αποστολή. Πρώτα βίωση πλησιότητος και έπειτα απόκτηση της πατρότητος. Θα κάνει το δάσκαλο δηλαδή. Πρώτα η βίωση της βασιλείας και έπειτα το κήρυγμα περί της βασιλείας. Πρώτα η σιωπή και μετά ο λόγος. Αλλά με την παδοχή, αυτό είναι το ρεζομένο. Ας εχάσουμε και λιγάκι, ας το βολώσουμε και λιγάκι. Πολλά λέμε όλοι σήμερα. Ας βιώσουμε λίγο αυτά που λέει ο Χρυσόστομος, η σιωπή κάνει καλό και έπειτα να έχουμε το λόγο. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους, με υγεία. Ευλογία
Αγία Κυρίου Τέλεως έλθει εφ' ημάς, η αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας, αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων Δυνάμεων, ασωμάτων ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φλέγοντος Επισκόπου Μαραθώνος, των Αγίων Πατρός ημών Τιμαθαίου, Αρχιεπισκόπου Ευρύπου του Εκαλάμου, του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Εφραίμου του Νέου του Θαυματουργού, των Οσίων Πατέρων ημών Παϊσίου και Πορφυρίου, των Αγιοριτών, Ιακώβου του Νέου του Ενεβία, και Αθανασίου του Νέου του Αναμαρουσίου και Ροδοπόλη, των Θαυματιώτου, της Οσίας Μητρός ημών Φιλοθέης της Αθηναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, την Ιερά Μνήμη επιτελούμε και μάθος των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαπάς και άκρυπος, και ελεήμον Θεόν πειράτε, εις πολλά ετή δεσπότα, εις πολλά ελέησον και σώσον ημών. Διευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάζα φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Όσον Αποστόλων λάτρε, παιδιά. Περάστε, σαν τρόπο.